Μέχρι και οι ανεμιστήρες καλούνται να προμηθευτούν ασθενεί στο Παγνί, αφού λογοβλάβεις σε μέρος του συστήματος κλιματισμού και με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτές τις μέρες, βιώνουν μια ανυπόφορη καθημερινότητα, όπως και οι εργαζόμενοι που προχώρησαν μέσω του σωματείου τους σε καταγγελία. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, αρκετοί ασθενείς έχουν αναγκαστεί να αγοράσουν μηχανήματα κλιματισμού, ανεμιστήρες, ακριβώς γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοιου είδους συνθήκες νοσηλείας. Σε αρκετές κλινικές αλλά και τα πλυντήρια, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Σωματείου, οι συνθήκες είναι απογοητευτικές. Με τους εργαζόμενους να μην μπορούν, όπως λέει, να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει, αλλά και τους ασθενείς να περιμένουν πώς και πώς κάποιο κύμα δροσιάς να μπει από τα παράθυρα. Υπάρχουν κλινικές όπως η νευροχειρουργική, η παθολογική ογκολογία, η νεφρολογική, η γαστεντρολογική, που δεν υπάρχει κλιματισμός λόγω ότι τα μηχανήματα είναι παλιά, έχουν χαλάσει και θέλουν αλλαγή. Αρκετές φορές το έχουμε καταγγείλει ότι χρειάζεται ανανέωση του ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, ενός εξοπλισμού που κοστίζει και φτηνά, αλλά για τους ασθενείς και για τους εργαζόμενους είναι πολύτιμος για να μπορούν να προσφέρουν τις απαραίτητες συνθήκες νοσηλείας σε περιβάλλον κατάλληλο. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα πλυντήρια που αυτή τη στιγμή που μιλάμε η θερμοκρασία είναι πάνω από 33-34 βαθμούς υποσχεία σε χώρους που οι εργαζόμενοι με πάρα πολλή προσπάθεια προσπαθούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Απαιτούμε άμεση κρατική χρηματοδότηση ακριβώς για την συντήρηση και την αγορά νέου ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού και παράλληλα άμεση επιδιόρθωση λύση του προβλήματος που έχει προκύψει με αυτές τις κλινικές. Όπως εξήγησε ο κ. Βρύσαλης, εδώ και καιρό είχαν ενημερώσει τη διοίκηση για την ανάγκη αντικατάστασης των κλιματιστικών και παρά το γεγονός, όπως διευκρίνησε, ότι έχει ήδη γίνει σχετική παραγγελία, οι ίδιοι ζητούν επίσπευση, καθώς εκτιμούν ότι η έγκριση προμήθειας έγινε με καθυστέρηση και πως το πιθανότερο είναι ότι θα καθυστερήσουν, αφήνοντας εκτεθειμένους ασθενείς και εργαζόμενους, που δίχως οποιοδήποτε σημείο δροσιάς αντιμετωπίζουν το πρώτο για αυτό το καλοκαίρι κύμα καύσωνα στην πόλη. Η διοίκηση εκ των υστέρων αρχές Ιούνιου αποφάσισε να αντικαταστήσει παλιά μηχανήματα 6 που αυτή τη στιγμή βέβαια μέχρι να μπορούν να τοποθετηθούν θεωρούμε ότι υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης. Γι' αυτό θέλουμε άμεσα να γίνει η αντικατάσταση ώστε να επανέλθει σε φυσιολογικά φαινόμενα και η θερμοκρασία βέβαια στις κλινικές αυτές και να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας όπως πρέπει.